Λοιπόν, για να πάμε στην Γλυφάδα, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Εμίλιο Βουγιουκλάκη, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και αναπληρωτής προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι υποψήφιος με το συνδυασμό του Γιώργου Παπανικολάου, του νυν δημάρχου. Καλό μεσημέρι, κύριε Βουγιουκλάκη, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας. Με όσους συζητάω, λένε ότι το πιθανότερο θα κερδίσετε από τον πρώτο γύρο και μάλιστα με σχετική άνεση. Τι έχετε κάνει εκεί στην Γλυφάδα και είναι τέτοιο το κλίμα? Κοιτάξτε, δεν συμφωνούμε και δεν θα το με επιτρέψετε προσωπικά να μην συμφωνήσουμε όλο αυτό το κλίμα του εκκλησιασμού. Βεβαίως είμαστε αισιόδοξοι. Βεβαίως προσερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια και καταθέτοντας πάνω και κυρία απ' όλα τον απολογισμό των πεπραγμένων μας των τελευταίων 5 ετών, καταθέτοντας παράλληλα το όραμά μας, τους στόχους και τις δεσμεύσεις μας για τα επόμενα χρόνια, για την επόμενη ημέρα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν επισκάζουμε, σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα αποκραζόμαστε αυτό το κλίμα που περιγράψατε του εφησυχασμού. Όχι, εγώ λέω πάντα τι καλό έχετε κάνει. Δεν λέω εντάξει το κλίμα του εφησυχασμού, εντάξει προφανώς. Κανείς δεν το θέλει, και ειδικά λίγες ώρες πριν να ανοίξουν οι κάλπες. Αλλά λέω πού οφείλεται αυτό το κλίμα. Όχι του εφησυχασμού, της αποδοχής. Κοιτάξτε, τα τελευταία 5 χρόνια δική μας πεποίθηση και προσωπική και συνολική είναι ότι πολλοί μας προχώρησε μπροστά. Βεβαίως οι πολίτες σε μια δημοκρατία είναι αυτοί που το κρίνουν, εκείνοι είναι που έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, εκείνοι αν θέλετε που επιβραβεύουν, καταξιώνουν ή ακυρώνουν την οποιαδήποτε προσπάθεια. Εμείς προσερχόμαστε σε αυτή τη διαδικασία την εκλογική, σε αυτόν τον δημοκρατικό διάλογο πάνω απ' όλα, κοιτώντας τους πολίτες στα μάτια και καταθέτοντας την πεποίθησή μας ότι η πολίτη μας πήγε μπροστά. Και πήγε μπροστά γιατί γίνανε 3 βασικά πράγματα. Πρώτον, έργα, υποδομές και δραστηριότητες εξωστρέφειας εκεί που για χρόνια δεν είχαν γίνει τους καλούς καιρούς. Γίναν έργα υποδομής για τα παιδιά μας, γίναν έργα υποδομής για τους μεγαλύτερους συμπολίτες μας, γίναν έργα υποδομής για την τρίτη ηλικία, γίνανε υποδομές εκεί που δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα έργα της καθημερινότητας, όπως στις ασφαλτοστρώσεις, στις πεζοδρομήσεις, 50.000 τετραγωνικά μέτρα νέων πεζοδρομίων, 50.000 τετραγωνικά μέτρα νέων ποιοτικών ασφαλτοστρώσεων, 3 νέοι παιδικοί σταθμοί, ένας βρεφικός, ένα νέο καινούριο υπερσύγχρονο καπί, ανακατασκευή όλων των υφιστάμενων, έργα στην παιδεία που έχουν να κάνουν με τα σχολεία μας και με τις 55 σχολικές μονάδες, οι οποίες αναβαθμίστηκαν και εξοπλίστηκαν με σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές που δεν είχαν γίνει τους καλούς καιρούς της κρίσης, υποδομές εκεί που δεν υπήρχαν επίσης καθόλου με κύρια από αυτόν την κατασκευή και ίδρυση και λειτουργία του νέου κινητηρίου, έργα και υποδομές οι οποίες όλες έγιναν, μελετήθηκαν, δημοκρατήθηκαν, κατασκευάστηκαν, ολοκληρώθηκαν, εγκαινιάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία μέσα σε αυτή την πενταετία που μιλάμε. Και αυτό είναι ο πρώτος λόγος για τους οποίους μας κάνει, για τον οποίο αισθανόμαστε υπερήφανοι. Αισθανόμαστε όμως υπερήφανοι και για ένα δεύτερο λόγο. Γιατί μέσα στο διάστημα που γίναν όλα αυτά τα έργα που σας περιγράφω, ο Δήμος μας κατόρθωσε να διπλασιάσει το ταμιακό του απόθεμα και αυτή τη στιγμή παρουσιάζουμε στους πολίτες στον απολογισμό έργων το διπλασιασμό του δημοτικού μας ταμείου, της περιουσίας του κοινού μας παράματο, πολύ απλά. Mm-hmm. Να σας μιλήσω με στοιχεία, παραλάβαμε ένα δημοτικό ταμείο 12,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα η πόλη μας διαθέτει ένα δημοτικό ταμείο 23 εκατομμυρίων ευρώ. Και είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο αισθανόμαστε υπερήφανοι, όπως αισθανόμαστε υπερήφανοι και για έναν τρίτο λόγο, ότι μέσα στο διάστημα που έγιναν όλα αυτά που σας περιγράφω και διπλασίασε ο Δήμος το ταμιακό του απόθεμα, καταφέραμε και επιτύχαμε με σωστή δουλειά, με εξορθολογισμό των δαπανών και αξιοποίηση κάθε χρηματοδοτικής πηγής, να επιστρέψουμε και χρήματα στους πολίτες. Mm-hmm. Πώς μεθερμινεύεται αυτό? Έχουμε μείωση δημοτικά τέλη οριζόντια για όλους. Τα τελευταία 2 χρόνια, το 2018, οι συμπολίτες μας στη Γλυφάδα πληρώνουν 10% μειωμένα δημοτικά τέλη και παράλληλα έχουν εξαιρεθεί από αυτά ορισμένες ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες έχουν ανάγκη την έμπρακτη αρρωγή και υποστήριξη της πολιτείας σε ένα ευδομούμενο κράτος, όπως είναι οι πολίτες και οι ανάπηροι, οι οποίοι από το 2016 έχουν εξαιρεθεί από τα δημοτικά τέλη. Αυτά βέβαια αποτελούν τον απολογισμό των πεπραγμένων. Σε καμία περίπτωση δεν οχυρωνόμαστε πίσω από αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν στεκόμαστε μόνο σε αυτό. Το βασικό και ουσιαστικό διακύβευμα για το οποίο ζητάμε την εμπιστοσύνη, την ανανέωση της εντολής και της εμπιστοσύνης των συμπολιτών μας, είναι το τι θέλουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και πιστεύω και πιστεύουμε ότι τώρα είναι η ώρα η πόλη μας να προχωρήσει μπροστά. Τώρα είναι η ώρα η Γλυφάδα να αλλάξει την αναπτυξιακή της ρότα. Τώρα είναι η ώρα η Γλυφάδα να καταστεί μητροπολιτικός πόλος,
πρωτεύουσα για ολοτενό και παράκτιο μέτωπο. Το λέω αυτό γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την ευρύτερη περιοχή του νοτιοδυτικού της Αττικής αναμένεται να συγκεντρωθεί μια κοσμογονία, μια πανσπερμία, αν θέλετε, επενδύσεων. Έχουμε την αξιοποίηση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Έχουμε την ανάπλαση του πανηρικού όρμου, η οποία όπως βλέπετε είναι ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Έχουμε την ανάπλαση των αστεριών. Έχουμε την ανάπλαση του αστερίου της Διαγμένης. Έχουμε την δημιουργία του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο πλέον βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Όλα αυτά συνθέτουν, συναποτελούν την, αυτό που ονομάζουμε χρόνια, Αθηναϊκή Ριβιέρα. Σε αυτή την Αθηναϊκή Ριβιέρα πιστεύουμε ότι η Λιβάδα έχει ανάγκη από μια ισχυρή δημοτική αρχή, έχει ανάγκη από μια ισχυρή παρουσία, έχει ανάγκη από τη δημιουργία ενός μετόπου το οποίο θα αντικαταστήσει πρωτεύουσα σε όλο αυτό το ανεπτυγμένο παράκτιο μέτωπο της Αττικής. Κύριε Βουγιουκλάκη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμίλιος Βουγιουκλάκης, υποψήφιος με το συνδυασμό του νυν δημάρχου, του κύριου Γιώργου Παπανικολάου. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ εγώ από καρδιάς και ένα τελευταίο μήνυμα και επιτρέψατε μου να κλείσω. Παρακαλώ, βέβαια. Τη δύναμη σε μια δημοκρατία την έχει ο πολίτης. Και ο τρόπος που την εκφράζει αυτή τη δύναμη είναι προσερχόμενος στην κάλπη να ψηφίσει. Εγώ λοιπόν απευθύνω ένα κάλεσμα μέσω της φιλόξενης συχνότητάς σας να έρθουν οι πολίτες, κλείσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, να εκφράσουν την άποψή τους και να μας στηρίξουν, να μας δώσουν τη δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ζέση και ακόμη μεγαλύτερη ορμή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2014, δεσμευόμενοι ότι και μετά από 4 χρόνια, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, θα μπορούμε να στεκόμαστε ενώπιον τους και να τους κοιτάμε στα μάτια για αυτά που πετύχαμε και για αυτά που οραματιζόμαστε την επόμενη μέρα. Να είστε καλά, κύριε Βουγιουκλάκη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.